Υπάρχει ένα φλέγον θέμα με την υπολειτουργία του κέντρου υγείας Παρανεστίου. Θέλουμε να λειτουργεί όπως λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο, να είναι εδώ για να δίνει ελπίδα στους λιγοστούς κατοίκους που είναι μεγάλης ηλικία και το έχουμε ανάγκη. Υπάρχει δίπλα το Προκεκά, το οποίο έχει ανθρώπους γύρω στους 350 και αυτοί εξυπηρετούνται από το κέντρο υγείας. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, δεν μπορεί να κλείνει και να λειτουργεί έως τις 3 η ώρα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις, υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν παγωνιές το πρωί και μπορεί να θρυνήσουμε θύματα. Άρα, να μην κοιτάμε μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία μας, να κοιτάξει η πολιτεία να τις λύσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και όχι να κλείνει ή να υπολειτουργεί το δικό μας το κέντρο. Από εκεί μετά, πιστεύω ότι είναι καλοδεχούμενη η επίσκεψη του κυρίου Βουλευτή και η βούληση στο να είναι κοντά μας οποιοδήποτε πολιτικός παράγοντας. Για μας είναι καλό να υπάρχει ενδιαφέρον από όλους τους εκλεγμένους στην πολιτική, στα κόμματα. Τους θέλουμε κοντά μας, να ακουστεί η φωνή μας, να υπάρχει παρακάτω ο Δήμος μας, να μάθουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλουν για μας. Είμαστε σε μια περιοχή που φυλάμε θερμοπύλες. Έχουμε προβλήματα με τις συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν τα λεωφορεία που θα καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς το τρένο δεν λειτουργεί, δεν περνάει πλέον το τρένο το εμπορικό όπως παλιότερα. Θα πρέπει η πολιτεία να δει μέσω της περιφέρειας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να χρηματοδοτήσει τις άγονες γραμμές, να υπάρχουν έστω 2 λεωφορεία την ημέρα, να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων μας, που είναι απομακρυσμένη η περιοχή. Από εκεί και μετά έχουμε πολύ ωραίες αιματικές θερμές πηγές, τα λουτρά, τα οποία έχουν πολύ καλές ιδιότητες σαν, για πόσιμο θεραπεία και για οποιαδήποτε άλλη χρήση χρειάζεται η αιματική. Πρέπει να αξιοποιηθεί, υπάρχουν κολλήματα κυρίως με το δασαρχείο, αυτά πρέπει να ξεπεραστούν για τις εκτάσεις. Παλεύουμε μια κατάσταση, τρέχουμε το Υπουργείο Περιβάλλον να το δούμε. Όπως επίσης υπάρχει και μια κατάσταση που χωλαίνει εδώ και 25 χρόνια με το ανταποδοτικό φράγμα του τεμένους, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε όπως ήταν στη συμφωνία, λόγω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μεγάλα υδρολογικά, δύο μεγάλα φράγματα που λειτουργούν σαν υδρολογικά εργοστάσια να παράγουν ρεύμα. Αυτά λειτουργούν, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσουν το φράγμα του τεμένους, το οποίο θα έφερνε ηρεμία στην περιοχή και θα κάλυπτε την άδρευση του κάμπου του Παρνεστίου.